Ήδη έχουμε μπει στο νέο εκκλησιαστικό έτος, το εκκλησιαστικό έτος το οποίο αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου, να γνωρίζουμε το εκκλησιαστικό έτος, και έχουμε δύο μεγάλες εορτές το μήνα αυτών. Τη γέννηση της Παναγίας μας, που αρχίζουν πάλι οι εορτές από την αρχή, από τη γέννηση της Παναγίας μας, ενώ κοντά ήταν και η κοίμηση στο τέλος του χρόνου, και στην αρχή του χρόνου τη γέννηση της Παναγίας μας και η ύψωση του Τιμίου Σταυρού το μήνα Σεπτέμβριο, οι δύο μεγάλες αυτές εορτές. Το σημερινό Ευαγγέλιο, το οποίο ακούσαμε, που είναι στη σειρά των Ευαγγελικών αναγνωσμάτων, είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ, αδελφοί μου, όλοι μας. Κυρίως εμείς που έχουμε κάποια πνευματική εξουσία απέναντί σας, πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερο στο σημερινό Ευαγγέλιο που ακούσαμε. Λέει ο Κύριος, επί της Μωσαίος καθέδρας εκάθισαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Οι διάδοχοι, η καθέδρα είναι ο θρόνος, που εκεί δείχνει ότι θα κάτσει ο διάδοχος, όπως είναι οι διάδοχοι των Αποστόλων, οι επίσκοποι, έτσι. Επί της καθέδρας των Αποστόλων εκάθισαν οι επίσκοποι, θα λέγαμε σήμερα, έτσι, οι επίσκοποι μας εκάθισαν, όπως τότε οι διάδοχοι του Μωυσέως και των προφητών και λοιπά, ήταν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, οι νομοδιδάσκαλοι. Πάντα λέει όσα αν ύποση τηρήν, τηρείτε και ποιείτε. Κατά τα έργα αυτών λέει μη ποιείτε. Όσα σας πούνε λέει να κάνετε, να τηρείτε, να τα κάνετε όλα αυτά. Αλλά να μην κάνετε λέει κατά τα έργα των. Όσα κάνουν να μην κάνετε, όσα σας λένε να κάνετε, να τα κάνετε αυτά, γιατί αυτά που σας λένε είναι σωστά. Αυτά που κάνουν να μην κάνετε, γιατί αυτά δεν είναι σωστά. Τώρα θα μεταφέρουμε τώρα αυτά. Επί της καθέδρας των Αποστόλων εκάθισαν οι επίσκοποι, οι ηγούμενοι, οι πνευματικοί, το ιερατείο. Έτσι, το ιερατείο των Εβραίων ήταν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι τότε, του νόμου, έτσι. Επί της καθέδρας λοιπόν των Αποστόλων εκάθισαν οι επίσκοποι, οι ιερείς, έτσι, οι πνευματικοί, οι ηγούμενοι. Όσα σας λένε λοιπόν, λέει ο Κύριος μας τώρα, έτσι, να κάνετε, να τα κάνετε, να τα τηρείτε. Κατά τα έργα αυτών λέει να μην κάνετε. Λέγου σιγάρ και ούτη ρούση. Λένε λέει πολλά πράγματα, αλλά δεν τα τηρούνε. Γιατί? Γιατί το να τηρήσει κάποιος κάτι είναι δύσκολο, να το πει είναι εύκολο. Να σας διδάξουμε το νόμο του Θεού είναι πολύ εύκολο αυτό. Να πούμε αυτό λέει το Ευαγγέλιο, αυτό πρέπει να κάνετε, να το κάνουμε εμείς είναι δύσκολο. Εδώ μιλάει ο Κύριος μας για την υποκρισία. Για την υποκρισία των γραμματέων και των Φαρισαίων που είχαν την εξουσία και για την υποκρισία τη δική μας εν συνεχεία, γιατί όλα τα λόγια του Ευαγγελίου τα μεταφέρουμε στον εαυτό μας. Δεν έχει κάποια σημασία να τα πούμε ότι τα είπε ο Κύριος για τους γραμματείς και τους Φαρισαίους και δεν μας αφορούν εμάς. Αφορούν και εμάς. Γιατί θα μπορούσε να πει ένας γονέας τώρα, να πούμε πάμε μόνο σε εμάς, να πάμε και σε εσάς. Στην καθέδρα των γονέων, των Αγίων γονέων, της Άγιας οικογενείας του Κυρίου μας, του Ιωσήφ και της Μαρίας κλπ, καθίσαμε εμείς οι γονείς. Λέμε στα παιδιά μας να κάνουν αυτό και εκείνο και εκείνο. Και εμείς δεν τα κάνουμε. Λέει ο Κύριος τώρα στα παιδιά, όπως σας λένε να κάνουν οι γονείς σας, να κάνετε, να τηρείτε. Κατά τα έργα αυτών να μην κάνετε. Δηλαδή αυτός ο λόγος του Κυρίου μας ισχύει για όλους μας. Γιατί όλοι μας είμαστε υποκριτές, αδελφοί μου, είμαστε υποκριτές, πρέπει να το καταλάβουμε. Σήμερα δεν θα έρχομαστε έτσι εδώ όπως ήρθαμε, αν δεν θα μας έβλεπε ο κόσμος. Να ντυθούμε, να φτιαχτούμε, να καλοπιστούμε, να σταθούμε στον καθρέφτη. Έρθουμε καθώς πρέπει. Δεν έρχομαστε για τον Χριστό, έρχομαστε για τους ανθρώπους. Πιο πολύ για τους ανθρώπους και λιγότερο για τον Χριστό. Ενώ θα έπρεπε να έρθουμε μόνο για τον Χριστό και για τίποτα άλλο. Έστω και αν είμαστε τα ρούχα μας ήταν άπλυτα, ασυδέρωτα, ακατάστατα, τα πάντα εκεί, πάμε για τον Χριστό. Ο Χριστός μας ξέρει πως είμαστε εμείς στην ψυχή μας. Είναι ακατάστατη η ψυχή μας και κοιτάμε τα εξωτερικά να είναι τέλεια. Γιατί? Γιατί για το θεατή είναι αυτό που είπε ο Κύριος. Όλα λέει όσα κάνουν οι γραμματείς και ο Βρέτ το κάνουν. Για το θεαθήν, να τα δουν οι άνθρωποι, να θεαθούν οι άνθρωποι και να πούνε μπράβο σας, εσείς είστε καλοί, μπράβο, είναι καλά ντυμένος, μπράβο, έχει ωραίο αυτοκίνητο, μπράβο, πήρε καλά έπιπλα. Για τους ανθρώπους θα κάνουμε όλα αυτά, πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό. Ό,τι λοιπόν κάνουμε για τους ανθρώπους, έχουμε και τον έπαινο των ανθρώπων και δεν μας χρωστάει τίποτα να μας δώσει ο Θεός για όλα αυτά που κάναμε. Μπορεί δηλαδή σήμερα να έρθουμε στην εκκλησία
και να φύγουμε από την Εκκλησία χωρίς να μας χρωστάει κάτι ο Θεός για αυτό που ήσταν. Πόσο μεγάλη υπόθεση είναι να κάνουμε τον Χριστό να είναι χρεοφυλέτης μας. Να τον πιέσουμε να είναι χρεοφυλέτης. Αλλά πρέπει ό,τι κάνουμε να ξεχάσουμε ότι υπάρχει κόσμος. Να φύγει τελείως το αίσθημα αυτό της υποκρισίας. Το θεαθήνε της ανθρώπης. Πλατίνους λέει, τα κράσπεδα των ηματίων αυτών, τα ρούχα τους λέει, φτιάχνουν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Και αγαπούν λέει τις πρωτοκλησίες, να κάτσεις πρώτος, με βάλε λέει δεύτερο, με βάλε λέει στο γάμο λέει τελευταίο ή παρακάτω από τον κανονικό τραπέζι που έπρεπε να κάτσω. Και παραξηγήθηκα. Γιατί να το κάνει αυτό, αυτοί που οργάνωναν εκεί, εν πάση περιπτώσει, το τραπέζι. Πόσο εύκολα παραξηγιόμαστε, γιατί δεν μας αποδίδουν οι άνθρωποι την τιμή που νομίζουμε ότι αξίζουμε. Όχι την τιμή που νομίζει ο Θεός ότι αξίζουμε. Την τιμή που νομίζουμε εμείς ότι αξίζουμε απέναντι στους ανθρώπους και παραξηγιόμαστε πολύ εύκολα για αυτό το πράγμα. Ενώ όταν μας έβαζαν κατώτερα, θα έπρεπε να χαρούμε. Αν είμαστε ταπεινοί άνθρωποι, αν είμαστε άνθρωποι του Θεού, θα έπρεπε θα σκεφτόμαστε με ένα απλό λογισμό. Τον Χριστό μας τον βρήσανε, τον φτύσανε, τον κολαφίσανε, τον μαστιγώσανε, του βάλανε κάθινο στεφάνι κλπ. Και εγώ θέλω τιμές τώρα από τους ανθρώπους. Άμα δεν με τιμήσουν, παραξηγέμαι. Και όλα όσα κάνω, το κάνω για το θεαθήνε της ανθρώπης. Πόσο πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία μας, το είναι μας, η καρδιά μας. Δηλαδή να βγαίνεις από το σπίτι σου έξω και να μην λες, πρέπει να ντυθώ, να μην με δουν οι άνθρωποι, να είμαι ακατάστατος. Θα βγαίνεις από το σπίτι σου και θα λες, έτσι όπως είμαι βρώμικος εσωτερικά, ας με δουν και εξωτερικά οι άνθρωποι ακατάστατο και ασουλούχρο για να καταλάβουν πώς είμαι εσωτερικά. Ένα καλό λογισμό, βλέπετε, ένα ταπεινό λογισμό. Πόσο θα μπορούσε να αλλάξει την προαίρεσή μας ένας καλός λογισμός. Αλλά δεν έρχεται. Γιατί είναι εγωισμός. Είναι το θεαθήνε της ανθρώπης. Είναι θηρίο μεγάλο εγωισμός με τη μορφή της υποκρισίας. Αυτή τη μορφή, γιατί ο εγωισμός έχει πολλές μορφές. Έτσι. Αυτή τη μορφή λοιπόν της υποκρισίας, του άλλο να είσαι μέσα σου και άλλο να δείχνεις εξωτερικά. Και όχι για να το κάνεις για θεάρεστο σκοπό. Καμιά φορά κρύβουμε και εμείς τα ελαττώματά μας για να μην σκανδαλιστείτε και τουρκέψετε από τα δικά μας ελαττώματα. Και τα κρύβουμε, αλλά λέμε Θεέ μου, συγχώρεσέ μας, γιατί και εμείς άνθρωποι είμαστε, κάνουμε λάθη. Να μην δουν τα λάθη μας οι άνθρωποι και πάρουν και αυτοί στραβό δρόμο. Με καλό λογισμό. Όταν όμως εμείς το κάνουμε αυτό για να δειχθούμε, με κακό λογισμό, να νομίσουν οι άνθρωποι ότι είμαστε καλοί, να φανούμε καλοί στους ανθρώπους. Για να μας επενέσουν οι άνθρωποι, να αποκομίσουμε τον ανθρώπινο έπαινο, εδώ υπάρχει υποκρισία. Αυτή είναι η αρρώστια της υποκρισίας, την οποία την έχουμε όλοι μας μέσα μας. Μην σκεφτεί κάποιος ότι δεν έχει μέσα του το αίσθημα και το πάθος της υποκρισίας. Γιατί αυτός ο άνθρωπος θα είναι εκτός πραγματικότητος. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, κοιτάμε να φτιάξουμε το σπίτι μας, τα έπιπλά μας, το αυτοκίνητό μας. Πιο πολύ για τα μάτια του κόσμου να κάνουμε αυτά τα πράγματα, έτσι. Να μην μας κατηγορήσουν οι άνθρωποι ότι δεν είμαστε εντάξει, ότι δεν είμαστε καθώς πρέπει, ο καθώς πρεπισμός αυτός των ανθρώπων. Πόσο πολύ μας μειώνει στα μάτια του Θεού. Και οι πρώτοι που σφάλουμε σε αυτά τα θέματα είμαστε εμείς, έτσι. Από εκεί ξεκίνησα το λόγο μου, τις σκέψεις μου, από τα δικά μας λάθη. Γιατί οι μεγαλύτεροι υποκριτές είμαστε εμείς στο ιερατείο. Γιατί εμείς διδάσκουμε το λόγο του Θεού. Εμείς πρέπει να είμαστε φωτεινά παραδείγματα. Με τα έργα πρώτα να διδάσκουμε και μετά με τα λόγια. Και παρόλα αυτά σας λέμε μόνο λόγια. Και γι' αυτό το λόγο και εσείς δεν τα πιστεύετε τα λόγια μας. Και λέτε λόγια, λένε οι παπάδες. Έτσι μας βάζουν να κάνουμε. Τι λέει ο Κύριος. Μας βάζουν, λέει, στους ώμους μας, λέει, φορτία βαρέα και δυσβάστακτα. Και με το δάκτυλό τους, λέει, δεν τα μετακινούν αυτά που μας βάζουν εμάς να σηκώσουμε. Ούτε το δακτυλάκι τους δεν βάζουν αυτοί εμείς. Εμείς, το ιερατείο. Φορτώνουμε, σας λέμε να κάνετε νηστείες, να κάνετε λιμοσύνες, να είστε σωστοί εδώ, να είστε καλοί γονείς. Και δεν σας κοινωνάμε πολλές φορές, έτσι, άμα κάνετε ένα μικρό λάθος, δεν θα κοινωνήσεις, θα κάνεις αυτά, είσαι καταραμένος και είσαι αυτά και πήγες εκεί και κάνεις αυτό. Και εμείς που κάνουμε τα μεγάλα λάθη, τα μεγάλα εγκλήματα, τα πρώτα από τα θέματα της πίστης που τα έχουμε πει πολλές φορές, που προδίδουμε καθημερινά τον Χριστό μας, τον εσταυρώνουμε καθημερινά εμείς στο ιερατείο, έτσι, στα θέματα της πίστης που δεν ομολογούμε και που λένε τώρα οι σύγχρονοι αυτοί που λένε, που μελετάνε λίγο τα πράγματα, λένε ότι οι πρώτοι που θα σφραγιστούν θα είναι οι δεσποτάδες και οι δεύτεροι οι παπάδες. Αυτοί που θα σφραγιστούν πρώτοι θα είναι οι δεσποτάδες και θα μας οδηγήσουν στο σφράγισμα. Και οι δεύτεροι θα είναι οι παπάδες.
Εμείς που θα προδώσουμε λοιπόν οι πρώτοι, φορτώνουμε στις πλάτες σας βαρέα φορτία και δυσβάστακτα και με το δακτυλάκι μας λέει. Ο Κύριος τα λέει αυτά, όχι εγώ, Δεν τα προσπαθούμε να βοηθήσουμε και εσάς να τα μετακινήσετε. Σας φορτώνουμε φορτία βαρέα. Δηλαδή είμαστε σκληροί απέναντί σας και επί εκεί στους εαυτούς μας, τους αθωώνουμε τους εαυτούς μας. Ότι εμείς έτσι δεν πειράζει αυτό, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, είναι η ανάγκη, έτσι δικαιολογούμε τους εαυτούς μας, έτσι. Ποτέ να μάθετε, αδελφοί μου, να μην δικαιολογείτε τον εαυτό σας. Να μάθετε να δικαιολογείτε όλους τους άλλους και να είστε αυστηροί στον εαυτό σας. Έτσι μόνο μπορούμε να καλλιεργήσουμε τις αρετές και ειδικά την ταπείνωση. Να είμαστε αυστηροί, σκληροί στον εαυτό μας, άτεγκτοι. Να τον κατηγορούμε διαρκώς. Είναι η αυτομεμψία που λέγανε οι πατέρες, η αρετή της αυτομεμψίας. Κατηγορώ, μέμφωμαι, κατηγορώ τον εαυτό μου. Εμείς έχουμε μάθει να κατηγορούμε τον κόσμο. Και άμα δούμε το παραμικρό ψεγάδι. Γι' αυτό και ο κόσμος, μαθαίνοντας έτσι λοιπόν ότι θα με δουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι δεν κοιτάνε τίποτα άλλο, αλλά τι κοιτάνε. Πώς συμπεριφέρομαι εγώ. Θα με δουν οι άνθρωποι. Πρέπει να είμαι σωστά. Πρέπει να είμαι καθώς πρέπει. Πρέπει να μιλήσω έτσι. Πρέπει να αυτό. Άσχετα τι είμαι μέσα μου και πώς σκέπτομαι. Πρέπει να χαμογελάσω στον άλλον. Παρότι μέσα μου θέλω να τον δαγκώσω. Και αυτό, αυτή είναι η έννοια της υποκρισίας. Έτσι, η έννοια της υποκρισίας την οποία την έχουμε όλοι μας μέσα μας. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ο Κύριος πολύ κατηγόρησε την υποκρισία των γραμματέων και των φαρισαίων και κατ' επέκταση του ιερατείου, έτσι, του σημερινού ιερατείου. Την υποκρισία τη δική μας λοιπόν πρώτα κατηγόρησε ο Κύριος. Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, ότι αποδεκατείτε το ιδίωσμο και το άνηθο κλπ. Και τα βαρύτερα του νόμου τα παραβλέπετε. Ουέ ημίν ότι είστε τάφοι και κονιαμένοι που έξω θα νίσετε. Πώς το λες με τον τάφο έξω, έξω και μέσα πώς είναι. Πώς παρομοίασε ωραία ο Κύριος έτσι, την υποκρισία του ιερατείου, την υποκρισία τη δική μας έτσι. Πώς την παρομοίασε. Και τώρα κανονικά και εγώ δεν έπρεπε να σας τα λέω αυτά, γιατί πρέπει να κοιτάω τα χάλια μου. Έτσι πρέπει, αλλά αυτά λέει ο Κύριος, αυτά λέει ο Κύριος για να διορθωθούμε. Εσείς θα διορθωθείτε σαν αγωνείς. Εμείς πρέπει να διορθωθούμε σαν ιερατείο. Πιο μεγάλη ευθύνη έτσι όλοι μας να διορθωθούμε. Να φτιάξουμε τον εαυτό μας, να γίνουμε καθαρές εικόνες από βρώμικες έτσι. Το ουέ ημίν λοιπόν αυτό να το λέμε καθημερινά στον εαυτό μας. Ουέ, 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 αλίμονό σου. Αλίμονό σου με αυτή την υποκρισία, με αυτόν τον εγωισμό που έχεις, που κοιτάς μόνο τι θα πούν οι άνθρωποι για σένα και δεν σκέφτεσαι τι θα πει ο Θεός. Η αυτομεμψία που πρέπει να έχουμε. Έτσι. Τα πιο πολλά λοιπόν ουέ και όλες τις κατηγορίες τις είπε ο Κύριος για τους υποκριτές, για τους καμπτές και τους φαρισαίους. Πάνω από 10 ουέ έχει τότε εκεί που λέει ουέ, είναι γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές κλπ. Κλείετε τη βασιλεία των νερών, έπωσε των ανθρώπων και εσείς δεν μπαίνετε και αυτούς δεν εμποδίζετε λέει να μπουν. Πόσα πράγματα τους είπε τότε εκεί έτσι. Και γι' αυτό και τον εσταύρωσαν. Γι' αυτό τον εσταύρωσαν. Άμα τους έλεγε καλά λόγια, δεν τον εσταύρωναν. Και εμείς άμα κάθουμε, καθόμαστε και λέμε καλά λόγια στους άλλους ανθρώπους και σε αυτά, πρέπει να ελέγχουμε τους άλλους, όπως έλεξε ο Κύριος, αλλά πιο πολύ τον εαυτό μας. Ο Κύριος ήταν αναμάρτητος και τα έλεγε αυτά. Εμείς είμαστε αμαρτωλοί και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Όταν πρόκειται να ελέγξουμε κάποιον, πρέπει να είναι για σοβαρό θέμα, όπως λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όχι για το κάρφος. Έτσι. Το κάρφος λέει, βλέπεις το μάτι του αδελφού σου και δεν βλέπεις τη δοκό, το δοκάρι στο δικό σου μάτι. Αλλά είναι για σοβαρά θέματα για σοβαρά, και πρέπει εμείς να είμαστε εντάξει πρώτα πρώτα σε αυτά που ελέγχουμε τους άλλους. Ιδάλλως θα κλείσουμε το στοματάκι μας, θα κοιτάξουμε τα χάλια μας, να διορθώσουμε πρώτα τον εαυτό μας και μετά κοιτάμε να βάλουμε και ένα χεράκι να διορθώσουμε και τον αδελφό μας. Αλλιώς είμαστε υποκριτές. Είμαστε υποκριτές. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο το τόνισε ο Κύριος το πάθος αυτό του εγωισμού που φαίνεται με τη μορφή της υποκρισίας. Ο εγωισμός έχει πολλές μορφές. Άλλος θέλει να στολίζεται στον καθρέφτη, άλλος θέλει να νιώθει τον εαυτό του ότι εγώ είμαι πιο έξυπνος από την ίηση. Άλλος θέλει να κάνει τον ταπεινό από εγωισμό. Έτσι. Αλλά και πολλοί προβάλλονται είναι υποκρισία ενώ μέσα μας είμαστε. Δενεκέδες, ας πούμε, είμαστε έτσι, κύμβαλα, αλλά αλλάζοντα έτσι μέσα μας. Εξωτερικά θέλουμε να φαινόμαστε ότι είμαστε καλοί, ενάρετοι στους ανθρώπους καθώς πρέπει κλπ. Ότι είμαστε μέσα σε μια σύγχρονη κοινωνία και εμείς σύγχρονοι άνθρωποι, είμαστε καθυστερημένοι άνθρωποι, μας κατηγορήσει ο κόσμος κλπ. Όλα αυτά τα πράγματα. Φοβόμαστε, τρέμουμε το τι θα πει ο κόσμος. Είμαστε δειλοί άνθρωποι. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον κόσμο. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον κόσμο σήμερα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μας πρόβλημα. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον κόσμο. Τι θα πει ο κόσμος. Γιατί δεν μας κατηγορήσει ο κόσμος. Θα μας πει κακά λόγια. Ενδιαφέρομαστε και για τον Χριστό, αν θα μας κατηγορήσει. Για τη συνείδησή μας και όλα αυτά τα πράγματα που μας ελέγχει πολλές φορές, αυτά όλα τα θάβουμε.
Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο είμαστε όλοι μας σε αυτό το σημείο ένοχοι. Πρέπει να κάνουμε μια αυτοκριτική στον εαυτό μας, να μάθουμε να, κρίνουμε τον εαυτό μας και όχι τους άλλους. Να κάνουμε μια αυτοκριτική στον εαυτό μας, να τον βάλουμε στη θέση του. Ποια είναι η θέση του, η τελευταία? Λέει ο Χριστός, λέει, ήρθε να κρίνει τους αμαρτωλούς, ον πρώτος ημί εγώ. Ο Απόστολος Παύλος, ο πρώτος αμαρτωλός. Εμείς είμαστε οι καλύτεροι, έτσι είμαστε οι καλοί. Έτσι, να τον βάλουμε λοιπόν τον εαυτό μας μέσα μας, να νιώθουμε αυτό το πράγμα στη θέση του. Οπότε όταν μας προσβάλλουν οι άλλοι, όταν δεν μας δώσουν την αξία που πρέπει, τη θέση μας και όλα αυτά, να χαρούμε, να μην στεναχωρηθούμε, να μην τους κατακρίνουμε, να τους θεωρούμε ευεργέτες όπως αυτούς. Γιατί μας έκαναν καλό. Μας έβαλαν στη θέση που μας αξίζει. Και όχι ακριβώς εκεί, λίγο παραπάνω από αυτό που μας αξίζει, μας έβαλαν. Οπότε να είμαστε ευχαριστημένοι σε αυτή την περίπτωση. Αυτή είναι η αρετή της ταπεινώσεως που πρέπει να αποκτήσουμε. Γιατί ο Κύριος λέει: υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάρη. Δηλαδή στους ταπεινούς δίνει ευλογία και χάρη ο Θεός. Αντιτάσσεται στους υπερήφανους ανθρώπους. Και όλοι μας έχουμε το σαράκι μέσα του εγωισμού με τη μορφή της υποκρισίας που κατηγόρησε σήμερα ο Θεός. Εύχομαι αυτό το πράγμα να το κατορθώσουμε, την αυτομεμψία, αυτή την αυτοκριτική, να την καλλιεργήσουμε μέσα μας. Είναι μεγάλη αρετή, είναι μοναχική αρετή. Αυτά μας διδασκάς στο Άγιο Όρος. Πρώτα-πρώτα να κάνουμε την αυτομεμψία, τον αυτοέλεγχο και την αυτοκριτική του εαυτού μας, ώστε να φύγει ο λογισμός από τους άλλους ανθρώπους, τι κάνουν και πώς συμπεριφέρονται και τι κάνουν. Αυτά που κάνουν οι άλλοι να μην τα κάνουμε και εμείς δηλαδή, που κοιτάμε και εμείς πώς συμπεριφέρονται οι άλλοι άνθρωποι και δεν κοιτάμε τον εαυτό μας, να τον διορθώσουμε λιγάκι, γιατί αυτό έχει κόπο, θέλει υδρότα, θέλει αγώνα. Εύχομαι λοιπόν να το κατορθώσουμε αυτό σε κάποιο βαθμό έστω, να καλλιεργήσουμε την αρετή αυτή της ταπεινώσεως, έτσι με τη μορφή της αυτομεμψίας και της αυτοκριτικής, ώστε να γίνουμε και εμείς ευάρεσοι στο Θεό, γιατί είπαμε ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάρη. Αυτά για το σημερινό Ευαγγέλιο που ακούσαμε. Θέλω επίσης να σας πω, επειδή πολλές φορές χωρίς να έχουμε, δεν έχουμε και την αρετή της διακρίσεως, είμαστε αδιάκριτοι δηλαδή, και γι' αυτό το λόγο ξεφεύγουμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε, σε πολλά σημεία θέλω να προσπαθήσουμε εδώ που ερχόμαστε να είμαστε όσο το δυνατόν να μην δημιουργούμε πρόβλημα στο σπίτι εδώ και στην οικογένεια εδώ που μας φιλοξενεί. Και επειδή βλέπω και εγώ πολλά προβλήματα που δημιουργούνται, θα ήθελα να παρακαλέσω αυτό που μπορεί να διαβάσετε και στην αρχή, δηλαδή να έχουμε φύγει δυνατόν το μεσημέρι. Μία λέει ο αδερφός μας ο Οδυσσέας, 12 εμείς να έχουμε φύγει πιο νωρίς ή δυνατόν. Να μην δημιουργούμε πρόβλημα, μην καθόμαστε εδώ, και εγώ πρώτος βέβαια, και εγώ πρώτος καθόμαι έτσι. Καθόμαστε εδώ, θα πούμε, σαν να είμαστε στο σπίτι μας. Τώρα αν η οικογένεια εκεί ενοχλείται αυτά. Εδώ είναι η διάκριση, έτσι η διάκριση να πούμε. Αν είμαστε εμείς και βαριγκωμούσαμε από πάνω ή ήταν κάποιοι άνθρωποι που είναι πιο άσχετοι, πιο μακριά από τα πνευματικά και δεν χαιρόντουσαν για αυτό που κάνουμε εμείς. Εμείς χαιρόμαστε για αυτό που κάνουμε. Αλλά πρέπει να είμαστε και διακριτικοί. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα ήθελα, μία είπε ο Οδυσσέας, 12 εμείς δυνατόν να έχουμε φύγει από εδώ, να πάμε και εμείς στα σπίτια μας. Τι κάναμε στο Άγιο Όρος, αυτό θέλω να σας πω και να τελειώσω. Όταν κάναμε μία θεία λειτουργία στο Άγιο Όρος, εκείνο που κοιτάγαμε και προσπαθούσαμε, μόλις τελειώνει η θεία λειτουργία, να φύγουμε και να εξαφανιστούμε, να πάμε στο κελάκι μας. Γιατί? Για να μην χάσουμε τη χάρη που πήραμε. Εμείς εδώ, επειδή δεν παίρνουμε τίποτα από τη λειτουργία σχεδόν, κοιτάμε τι θα πούμε, τι θα κάνουμε, ή από το κήρυγμα να πάρουμε κάτι, γιατί δεν παίρνουμε από τα πνευματικά, από το Θεό, από τον ίδιο το Θεό δεν παίρνουμε τίποτα, από το μυστήριο, και γι' αυτό κοιτάμε να πάρουμε τίποτα άλλο από εδώ και από εκεί, και από τη συζήτηση και από το κουτσομπολιό και από όλα αυτά τα πράγματα, το πνευματικό κουτσομπολιό και την πνευματική αργολογία, να πάρουμε τίποτα από αυτά. Έτσι. Οι πατέρες φεύγανε αμέσως και τρέχανε, τρέχοντας πηγαίνανε στο κελάκι τους από τη Θεία Λειτουργία, με τη Θεία Κοινωνία, με τον Χριστό μαζί, να μην χάσουν οι δυνατόν τίποτα από τα πνευματικά που πήρανε από το μυστήριο. Αυτά είναι τα πνευματικά. Έτσι. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και εμείς να προσαρμοστούμε σε αυτή, είναι πνευματική αυτή η γραμμή που σας λέω, είναι των πατέρων η γραμμή αυτή, και όσο το δυνατόν ερχόμαστε εδώ με πολλή διάκριση θα ερχόμαστε και με πολλή ταχύτητα και διάκριση πάλι θα αποχωρούμε. Εδώ μας φιλοξενούν οι άνθρωποι, πρέπει να είμαστε ευγνώμονες. Έτσι ακούγεται ο λόγος του Θεού, κάνουμε τη Θεία Λειτουργία, προσπαθούμε να μην μνημονεύουμε τους αιρετικούς και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά να είμαστε και διακριτικοί στους ανθρώπους. Αυτό λοιπόν θέλω να το σεβαστείτε και εγώ πρώτος. Ήδη είμαι και κουρασμένος επειδή αγωνιζόμαστε να φτιάξουμε μια εκκλησούλα του Αγίου Μαξίμου του Μολογητού στο Άγιο Όρος σε κάποιους πατέρες που είναι πολύ, ένα κελάκι πολύ φτωχό και δεν έχει εκκλησούλα το κελάκι αυτό.
Και ήρθα εγώ εχθές, ήρθα το βράδυ από το Άγιο Όρος, τη Δευτέρα πάλι το πρωί θα μπω μέσα. Είμαι και εγώ κουρασμένος, να αποχωρήσουμε γρήγορα για να ξεκουραστούμε κιόλας και να πάρουμε τα πνευματικά. Ό,τι αποκομίσαμε πνευματικό από το Ιερό Ναό του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού που μας εφιλοξένησε, να πάμε με ευλογία στα σπίτια μας. Ο Χριστός να είναι μαζί μας.